βλέπατε σειρές του Χριστόφορου? Το αγαπημένο μου ήταν οι τέσσερις. Δεν ήξερα καν τότε αν ήθελα να ασχοληθώ με το θέατρο. Δεν μου είχε σκάσει ακόμα η σκέψη. Μεγαλώσαμε με το Χριστόφορο. Δηλαδή, συγγνώμη, Χριστόφορε, δεν εννοώ ότι είσαι πολύ μεγάλο. Αλλά μεγαλώσαμε με το Χριστόφορο. Από τους Μίτσους μέχρι όλες τις σειρές. Ήταν συνέχεια στο οπτικό μας πεδίο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια, αλλά είναι φοβερό το ότι ξαφνικά είμαι σε μια σειρά του Χριστόφορου. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά έχει τόσο χιούμορ που καμιά φορά στα γυρίσματα που ήταν δύσκολα, πολύ. Δηλαδή, έλεγες, οκ, okay, έλα εσύ τώρα με το χιούμορ σου να λυθεί όλο και να μην υπάρχει τίποτα, να βγει όσο πιο ανώδυνα γίνεται η σκηνή. Εννοείται ότι όταν έχεις έναν χαλαρό δημιουργό, αισθάνεσαι και εσύ πιο ο εαυτός σου. Και αυτό πάντα είναι το κλειδί. Εγώ υποδίωμαι το ρόλο του Σπύρου. Νομίζω ότι είναι ένας ήρωας ο οποίος είναι πολύ εγκλωβισμένος μέσα στο δικό του σκοτάδι. Προσπάθησα κι εγώ λίγο να βρω ποια είναι τα δικά μου τα σκοτάδια, πότε τα έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου. Αυτό νομίζω που μπορώ να πω είναι ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζει να προσπαθήσουμε για οποιοδήποτε φως έρχεται στη ζωή μας. Του Αντώνη, οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με το ότι όλοι γύρω του υποκρίνονται. Και η δική μου οικογένεια είναι με άλλο τρόπο κακοποιητική του Αντώνη, σχέση με αυτή του Σπύρου. Είναι τόσο ειλικρινής αυτός με τον εαυτό του και με αυτό που αισθάνεται γενικά, που όταν βλέπει τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να υποκρίνονται κάτι άλλο, τον εξοργίζει. Επίσης, ένα από τα φώτα αυτού του ανθρώπου είναι αυτός, ο Σπύρος. Το για τον Αντώνη είναι αυτό που τον κινεί και που του δίνει το κουράγιο να πει: ας είναι χάλιες οι γονείς μου, εγώ τουλάχιστον έχω το Σπύρο. Και πόσο μάλλον όταν και εγώ γίνομαι μάρτυρας, ας πούμε, μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς απέναντι στον άνθρωπο που αγαπάω. Μέσω της σειράς είναι μια καλή αφορμή για να το δει ο κόσμος ότι υπάρχει και να ξέρουμε ποια τι πρέπει να ξεριζώσουμε. Ένα άλλο ακόμα θέμα που έχει συζητηθεί αρκετά πριν καν την προβολή του ήταν το γεγονός ότι βλέπουμε δύο νέα αγόρια να είναι ζευγάρι. Το έχω σκεφτεί πολύ τώρα τελευταία, ότι υπάρχουν μέσα πολύ σκοτεινά πράγματα. Υπάρχει και αγάπη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ και στεναχωριέμαι να ασχοληθώ για το ότι δύο άνθρωποι απλά αγαπιούνται και να μην εστιάσω σε πραγματικά εγκλήματα που μπορεί να συμβαίνουν. Θέλουμε να ταυτιστεί ο κόσμος που μπορεί να βιώνει κάτι τέτοιο μαζί μας και να μας έχει... Φυσικά. Είναι ως όχημα για να βγάλει αυτό που επιτέλους αισθάνεται. Παιδί ηθοποιών. Ναι, αλήθεια. Παιδί ηθοποιών. Άρα μονόδρομος η επιλογή και τελείως. Αδιέξοδο. Μονόδρομος που δεν έχει παρακάτω. Στην μπούκα του θεάτρου οδηγούσε. Οι γονείς μου, ρε παιδί μου, αυτό που τους, και τους ευχαριστώ για αυτό ήταν ότι μου δώσανε το πλαίσιο να είμαι. Πώς το λένε, να εκφράζομαι, να κάνω ό,τι θέλω. Να τραγουδάω, να κοροϊδεύω, να γελάω, να κάνω χιούμορ, να λέω ανέκδοτα, να πηγαίνω σε παραστάσεις μαζί τους. Οπότε όλο αυτό προφανώς καλλιέργησε τα εκφραστικά μου μέσα. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας έχασα ένα αγαπημένο πρόσωπο της οικογένειάς μου. Οπότε αυτό κάπως νομίζω ότι μου δημιούργησε ένα κλείσιμο στο χαρακτήρα μου. Κάπως έκλεισα. Και εκεί πια στο σχολείο αυτό με δυσκόλεψε περισσότερο. Γιατί ακριβώς επειδή είμαστε σε μια ηλικία τότε που τα παιδιά είναι πολύ έντονα. Εγώ δεν μπορούσα να τα ακολουθήσω, οπότε ξαφνικά βρέθηκα λίγο στην άκρη. Νομίζω ότι αυτό που με ενεργοποίησε ήταν μετά από μια παράσταση στη Δευτέρα Λυκείου. Ξαφνικά πήρα λίγο προσοχή, συνέβη κάτι θετικό, τουλάχιστον έτσι λειτουργήσα στην εφηβεία μου. Και κάπως αυτό λέω, κάτι γίνεται εδώ, κάπου υπάρχει όμως και μια χαρά μέσα σε αυτό, δεν είναι μόνο ότι με ξεκούνησε. Και νομίζω ότι από εκεί άρχισα κάπως να το ψάχνω προς τα εκεί.